Τα οικονομικά των δημόσιων νοσοκομείων είναι το αντικείμενο της τελευταίας έρευνας που πραγματοποίησε το ΙΟΒΕ. Οι ερευνητές, παρουσιάζοντας τη μελέτη, επισήμαναν τους τομείς στους οποίους τα νοσοκομεία έχουν αυξημένες δαπάνες. Σήμερα είδαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη που φωτίζει άγνωστες πτυχές του συστήματος υγείας και συγκεκριμένα τα οικονομικά δεδομένα που διέπουν τη λειτουργία των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Είδαμε ότι η τάση τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον να ενισχύονται χρηματοδοτικά, όμως και τα έξοδά τους πιέζονται πάρα πολύ από τις νέες τεχνολογίες, αυξανόμενες ανάγκες του πληθυσμού και βέβαια την διαρκή διεκδίκηση της ικανοποίησης του δικαιώματος στην υγεία που είναι εύλογη και επιθυμητή. Το σημαντικό είναι ότι πλέον έχουμε περάσει σε ένα περιβάλλον τα τελευταία χρόνια τεκμηριωμένης λήψης αποφάσεων για τα νοσοκομεία. Αυτό το οποίο προκύπτει είναι μια ανάγκη να συνδεθεί περισσότερο η χρηματοδότησή τους με το παραγόμενο έργο, άρα να αυξηθεί στη βάση αυτού του δίκτυου του συγκεκριμένου. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από την ενίσχυση του ΕΟΠΗ, που θα είναι ο μοναδικός αγοραστής των υπηρεσιών και θα αποζημιώνει τα νοσοκομεία με βάση και το παραγόμενο έργο, αλλά και την ποιότητα αυτού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνδέσουμε την ποιότητα με τη χρηματοδότηση, ώστε να υπάρχουν κίνητρα προς όφελος στο τέλος της ημέρας, προς όφελος της κοινωνίας. Νομίζω ότι αυτές οι μελέτες έχουν μεγάλη προσθέμενη αξία, όμως δεν θα πρέπει να γίνονται σαν φωτογραφία της στιγμής. Πρέπει να έχουν συνέχεια για να παρακολουθούμε τις τάσεις. Είδαμε ότι μπήκαν χρήματα μέσα στην πανδημία στο σύστημα υγείας. Το σημαντικό είναι να μείνουν και να δούμε εκεί που υπάρχουν και να τα αυξήσουμε. Είναι βέβαιο ότι χρειάζονται προσλήψεις, είναι βέβαιο ότι χρειάζεται επένδυση σε εξοπλισμό, αλλά αυτό πρέπει να γίνει ορθολογικά, διότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποφύγουμε τις ακροβασίες τις δημοσιοοικονομικές του παρελθόντος. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Κατά την άποψή μου, η υγεία πρέπει να αποτελέσει πρώτιστη πολιτική προτεραιότητα. Αφορά όλους τους πολίτες. Έχουμε νέες θεραπείες, νέες τεχνολογίες και νέες ανάγκες και όλα αυτά συνθέτουν ένα μείγμα εκρηκτικό. Θα προσθέσω τις κλιματικές αλλαγές, τη μετανάστευση, άλλες μεταβολές που είναι έξω από τον υγειονομικό τομέα που ασκούν επίσης αυξητικές πιέσεις στο σύστημα. Νομίζω όμως ότι αν δεν έχεις δεδομένα, δεν μπορεί να κάνεις σωστή διαχείριση. Άρα, ας κρατήσουμε το θετικό πρόσωπο ότι χάρη σε αυτή τη μελέτη έχουμε κάποια πρώτα στοιχεία για την οικονομική λειτουργία των νοσοκομείων της χώρας. Σύντομα, ο ΕΟΠΗ θα κληθεί να καλύψει τα έξοδα των ασφαλισμένων από τη διαχείρισή τους στα νοσοκομεία. Μήπως θα πρέπει να επιβάλλει και κάποιους κανόνες ποιοτικής εξυπηρέτησης των νοσοκομείων απέναντι στους πολίτες? Είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Γι' αυτό φτιάχτηκε ο ΕΟΠΗ. Και επειδή συμμετείχα στη δημιουργία του πάρα πολύ ενεργά, να σας πω ότι το όραμά μας ήταν να μπορέσει αυτός ο οργανισμός, χάρη στη δύναμη που θα έχει ως μοναδικός αγοραστής, να βάλει δείκτες ποιότητας, να απαιτήσει από την πλευρά που παρέχει υπηρεσίες υγείας υψηλότερη ποιότητα και να την αποζημιώσει. Αυτό που είπαμε και πριν. Άλλη ποιότητα, άλλη αποζημίωση. Νομίζω ότι είναι σε θέση να το κάνει. Έχουμε πιο ομαλές συνθήκες τώρα και δημοσιονομικά και υγειονομικά. Δεν έχουμε την οικονομική κρίση που είχαμε στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, ούτε την πανδημική κρίση που είχαμε στο τέλος της. Άρα νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε τον πύχη ψηλά και ο οργανισμός επιτέλους να επιτελέσει τον στρατηγικό του ρόλο. Τι έχετε διαπιστώσει από την ανάλυση των οικονομικών των νοσοκομείων? Κάναμε λοιπόν μια ανάλυση των στοιχείων των λογιστικών καταστάσεων δημοσίων νοσοκομείων για την περίοδο 2012-2020. Χρησιμοποιήσαμε τις λογιστικές καταστάσεις τους με βάση τη λογιστική του δεδουλευμένου και διαπιστώσαμε ότι φαίνονται οι δείκτες της ρευστότητάς τους να βελτιώνονται αυτή την περίοδο των 9 ετών. Ωστόσο, φαίνεται η ταχύτητα με την οποία εισπράττουν τα νοσοκομεία να μειώνεται. Δηλαδή, ο χρόνος που εισπράττουν τον ΕΟΠΗ είναι πάρα πολύ μεγάλος. Η ανάλυση επίσης έδειξε ότι φαίνεται τα νοσοκομεία να υποεπενδύουν, δηλαδή δεν ανανεώνεται όπως θα έπρεπε ο εξοπλισμός ή η εγκαταστάση του και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το ποσοστό του πάγιου ενεργητικού να μειώνεται σαν ποσοστό της συνολικής περιουσίας. Απ' την άλλη πλευρά, άμα δούμε λίγο τη δομή των εσόδων, θα λέγαμε ότι είναι 50 περίπου 50 ίδια έσοδα, τα έσοδα που βεβαιώνουν τα νοσοκομεία από την παροχή υπηρεσιών και ένα 50% από επιχορηγήσεις, που είναι κυρίως επιχορηγήσεις που έχουν τα νοσοκομεία για τις μισθοδοσίες όλου του προσωπικού τους. Και όσον αφορά τη δομή του κόστους, το 90% αφορά το κόστος παρεχομένων υπηρεσιών και ένα 10% αφορά τις διοικητικές λειτουργίες. Η ανάλυση μας έχει μέσα πάρα πολλές λεπτομέρειες αναφορικά με το κόστος που έχει μία κλίνη, το κάθε άτομο που νοσηλεύτηκε αυτή την περίοδο και το κόστος ανά ημέρα νοσηλείας και αυτά τα έχουμε κοιτάξει και ανά ΥΠΕ και ανά μέγεθος νοσοκομείου. Είναι πάρα πολλές πληροφορίες, υπάρχουν διαθέσιμες.
Δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα εύκολα και γρήγορα. Πρέπει να κοιτάξουμε κάθε ένα νοσοκομείο διαχρονικά και ποια είναι η βελτίωση ή επιδείνωση στα στοιχεία του. Έχετε προσδιορίσει ποιες είναι οι αιτίες για την καθυστέρηση της σύσπραξης των εσόδων στα νοσοκομεία αυτά? Κοιτάξτε, τα έσοδα που έχουν τα νοσοκομεία προέρχονται κατά κύριο λόγο από τον ΕΟΠΗ. Και αυτός είναι η δυσκολία η οποία υπάρχει στην εκαθάριση αυτών των απαιτήσεων των νοσοκομείων στον ΕΟΠΗ, είναι αυτή που οδηγεί και στη μεγάλη αυτή περίοδο που σχετίζεται με την ίσπραξη των σχετικών ποσών από τα νοσοκομεία. Η έρευνα την οποία παρουσιάσαμε σήμερα αφορά τα οικονομικά των νοσοκομείων, των δημόσιων νοσοκομείων, με βάση στοιχεία τα οποία συγκεντρώνονται στο Υπουργείο Υγείας, αλλά κυρίως με την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεών τους. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοια έρευνα. Τα νοσοκομεία έχουν την υποχρέωση δημοσίευσης εδώ και κάποια χρόνια, αν και δεν την τηρούν αυτή την υποχρέωση όλα. Και υπάρχει ένας πλούτος δεδομένων που μπορεί να προκύψει από την κατάλληλη ανάλυση. Βλέπουμε, για παράδειγμα, το πώς εξελίσσεται η αξία των παγίων, των κτηρίων, των μηχανημάτων, η οποία διαχρονικά φθήνει. Κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι ένα σήμα για όλα τα νοσοκομεία, ότι πρέπει να δει κανείς προσεκτικά τις επενδύσεις οι οποίες πρέπει να γίνει. Βλέπουμε επίσης σημαντικές διαφοροποιήσεις στο κόστος ανάμεσα σε μεγάλα και σε μικρά νοσοκομεία ανά κλίνη. Βλέπουμε επίσης το πώς αυτές οι καταστάσεις κυρίως μπορεί να λειτουργήσουν σαν ένας μηχανισμός παρακολούθησης, άρα να μοιράζεται το δημόσιο χρήμα πιο αποτελεσματικά και ταυτόχρονα ώστε να υπάρχουν κίνητρα στις διοικήσεις των νοσοκομείων για πιο αποτελεσματική διαχείριση. Άρα σιγά σιγά πρέπει κανείς να αντιμετωπίζει τα χρήματα τα οποία δαπανούν τα ελληνικά νοσοκομεία όχι σαν ένα μεγάλο κουβά όπου το ζητούμενο είναι να μπαίνουν όλο και περισσότερα χρήματα. Είναι και υποχρηματοδότηση ένα ζητούμενο, αλλά κυρίως πρέπει να δούμε τα χρήματα αυτά να κατευθύνονται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο εκεί που θα πιάσουν τόπο. Και ελπίζουμε ότι η μελέτη μας είναι ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Επέλεξα σήμερα να βρίσκομαι εδώ, γιατί γίνεται μεγάλη συζήτηση τον τελευταίο καιρό και μάλιστα χθες είχαμε την συζήτηση στον προϋπολογισμό στη Βουλή σχετικά με τα οικονομικά της υγείας και τα οικονομικά των νοσοκομείων. Θα προσπαθήσω να αποφύγω τον πειρασμό, γιατί εγώ ήμουν από τους προνομιούχους που έχω δει την παρουσίαση, αλλά δεν θα προτρέξω. Θα πω λίγο από την δική μας την μεριά, το πού βρισκόμαστε σαν χώρα και ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Καταρχήν, όπως ανακοινώθηκε και στον προϋπολογισμό, ο προϋπολογισμός του 24 σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό του 23 είναι 481 εκατομμύρια περισσότερα και αρκετά, γύρω στα 100 εκατομμύρια περισσότερα από την τελική χρήση. Θα μπω λίγο πιο συγκεκριμένα. Τα δύο πράγματα που έχουν γίνει, για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια, τα νοσοκομεία θα έχουν έτοιμους τους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου, που αυτό θα τους επιτρέψει να κάνουν ένα πλάνο οικονομικής διαχείρισης όλη τη χρονιά και πλάνο προμηθειών, που είναι πολύ, γιατί να μπορέσει να ανεβάσεις, αν θέλετε, στην καθομιλημένη ένα διαγωνισμό, θα πρέπει να μπορείς να δεσμεύσεις το ποσό. Άρα, οποιαδήποτε καθυστέρηση στους προϋπολογισμούς καθυστερούσε και στη δημιουργία ή στο να μπορούμε να ανεβάσουμε διαγωνισμούς. Το δεύτερο είναι και με τα εργαλεία τα οποία είχαν εξελιχθεί και από την προηγούμενη ηγεσία, και είναι εδώ ο κύριος Κοντοζαμάνης, που είχαν γίνει πολύ σημαντικά βήματα και θα έρθω και ίσως και στο πιο σημαντικό βήμα που θα αποδώσει στην συνέχεια, και είναι τα DRGs, η οικονομική διαχείριση να μπορούμε είτε καταρχήν να συστηματοποιήσουμε στο πώς γίνονται οι προμήθειες εντός των νοσοκομείων, και όταν λέω πώς, το περιγράφει πάρα πολύ καλά ο 4412, αλλά να φέρουμε, αν θέλετε, και τη δημόσια υπηρεσία όλους μαζί, έτσι ώστε από εκεί που αντλούμε τις καλύτερες εμπειρίες, δηλαδή βλέπουμε σε ένα νοσοκομείο ότι έχουν ένα πολύ καλό ποσοστό διαγωνισμών στο νοσοκομείο, αυτή την καλή εμπειρία να μπορέσουν να την μεταδώσουν και στους υπόλοιπους. Χθες ψηφίστηκε ο κρατικός προϋπολογισμός. Φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία αύξηση των δαπανών που δίνονται για την υγεία. Είμαι λίγο διστακτική στο να λέω για την υγεία. Δίνονται στο Υπουργείο Υγείας για χρηματοδότηση των νοσοκομείων και των άλλων φορέων, γιατί ακόμα δεν είμαστε τελείως όριμοι στο να μιλάμε για λειτουργική ταξινόμηση και να λέμε τι δίνουμε ακριβώς για την υγεία, για την παιδεία, και αυτό τώρα οριμάζει ως τρόπος.
Έχουμε λοιπόν έτσι πολύ χοντρικά ότι το 2024 προβλέπεται ένα πλεόνασμα των νοσοκομείων κατά 219 εκατομμυρίων και είναι βελτιωμένο αυτό το αποτέλεσμα σε σχέση με το 2023. Έχουμε περίπου έσοδα των νοσοκομείων 4,5 δις περίπου και έξοδα 4,135 δις. Και 419 εκατομμύρια πάνε στην ΕΚΑΠΗ, η οποία είναι μία μεταρρύθμιση που φιλοδοξούμε θα μας βοηθήσει στο να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η προμήθεια του φαρμάκου και άρα να ελεγχθεί σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό η δαπάνη των νοσοκομείων για τα φάρμακα και να μειωθούν όμως και τα ληξιπρόθεσμα, τα οποία είναι ένα πρόβλημα. Η μελέτη δεν το πιάνει, είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εμείς, τα ληξιπρόθεσμα των νοσοκομείων.